Αυτά λοιπόν από την λειτουργία των εστιατορίων και των καφέ, 10 ημέρες τώρα μετά από την επίσημη έναρξή τους. Και θα πάμε τώρα να δούμε πώς είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας. Θα συζητήσουμε την εικόνα και το πώς έχει η κατάσταση με τον καθηγητή νεγνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Μιτσάκο. Θα μας δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέσα και από την ενδιαφέρουσα δουλειά του. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που φιλοξενούμε ένα δικό μας άνθρωπο. Αναφέρομαι, κύριε καθηγητά, στην πατρίδα σας, στον τόπο σας, τον ιστορικό Δήμο Εανής. Έχετε λοιπόν εικόνα και από την περιοχή γενικότερα. Πώς έχουν λοιπόν τα δεδομένα στη χώρα μας? Πρώτα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχω στην εκπομπή σας και να σας καλησπερίσω. Θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχουμε καταγεγραμμένα, αυτά είναι μέχρι τα χτες δεδομένα, 376.076 επιβεβαιωμένα κρούσματα και δυστυχώς έχουμε και την απώλεια 11.141 συνανθρώπου μας εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Να πω ότι η χώρα μας σε παγκόσμια κλίμακα βρίσκεται στην 21η θέση όσον αφορά τους νέους θανάτους στην καταγραφή αυτής της πανδημίας και επίσης ότι συνολικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας βρίσκεται στην 42η θέση σε παγκόσμια πάλι κλίμακα όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας που χάθηκαν εξαιτίας της πανδημίας ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Κύριε καθηγητά, στατιστικά είναι καλή αυτή η εικόνα και το σημείο που βρίσκεται η χώρα μας? Έχει να κάνει με το τι συγκρίνουμε τη χώρα μας. Υπάρχουν χώρες στην παγκόσμια κοινότητα οι οποίες έχουν εξαιρετικότατα αποτελέσματα όσον αφορά την διαχείριση της κρίσης. Αποτελέσματα που τα δικά μας δεδομένα απέχουν πάρα πολύ. Αναφέρουμε σε χώρες όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, σε χώρες όπως είναι η Κούβα, που παρότι έχουν τον παρόμοιο πληθυσμό με εμάς, έχουν πολύ πιο εξαιρετικά αποτελέσματα συγκριτικά με αυτά που καταγράφει η χώρα μας. Και αυτό οφείλεται, κύριε καθηγητά, κύριε Μιτσάκο, στον εμβολιασμό του πληθυσμού ή υπάρχουν άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την μείωση των κρουσμάτων? Πριν προχωρήσουμε στο ζήτημα του εμβολιασμού και στο ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν τις συνθήκες έτσι ώστε να έχουμε ταχύτατα την παραγωγή των εμβολίων για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι η χώρα μας εφάρμοσε μια πολιτική που τα πάντα τα ανοίγαγε στην ατομική ευθύνη. Απεμπολούσε δηλαδή τη συλλογική ευθύνη, την ευθύνη του κράτους για ένα θέμα που άπτεται της δημόσιας υγείας καθαρά. Που αυτό, εάν δεν αντιμετωπιστεί συλλογικά, δεν έχει και την διαχείριση, δεν έχει το αποτέλεσμα της η διαχείριση αυτό που θα αναμένουμε. Και αυτό φάνηκε σε όλη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας με περίτρανο τρόπο και ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συστήματα υγείας σήμερα τα οποία να βρίσκονται σε θέση να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις μιας τέτοιας πανδημίας. Παντού τα δημόσια συστήματα φάνηκαν αναποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό. Στη χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες, το δημόσιο σύστημα υγείας, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία αντιμετώπισης μιας νόσου, της νόσου COVID-19, και άφησαν σε δεύτερη θέση μια σειρά από νοσήματα που ταλαιπωρούν τους συμπολίτες μας. Ακόμα και στην πόλη της Κοζάνης, το νοσοκομείο της Κοζάνης έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο μιας νόσου και τα περιστατικά των άλλων νοσημάτων που συνεχίζουν να υφίστανται, συνεχίζουν να θηρίζουν τους συνανθρώπους μας, αντιμετωπίζονται είτε σε άλλα νοσοκομεία είτε στον ιδιωτικό τομέα. Και επιπλέον, ενώ θα έπρεπε ο ιδιωτικός τομέας να επιταχθεί και να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, γιατί μην ξεχνάμε, όλοι αναφέρουν ότι ζούμε σε συνθήκες πολέμου. Σε συνθήκες πολέμου κανείς δεν περισσεύει. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Άρα λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο η προηγούμενη
κρίση, καπιταλιστική κρίση, το βρήκε αποδεκατισμένο. Είχαμε μια προηγούμενη κυβέρνηση που δεν, όχι μόνο δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά το είχε οδηγήσει στο να υπάρχουν όλο και λιγότεροι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στο σύστημα υγείας, δηλαδή το είχε αποστελεχώσει με κατάργηση μια σειρά δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και νοσοκομείων, αν θυμηθούμε για εδώ τη Θεσσαλονίκη, το Λιμωδόν και το Παναγία που έκλεισαν πριν από 8 χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν να μπαίνουμε μέσα σε μια κρίση πανδημίας, κρίση δημόσιας υγείας, χωρίς να έχουμε στελεχωμένες τις δημόσιες δομές υγείας. Και αντί λοιπόν να επενδύσει σε αυτό το πράγμα η πολιτεία, που είχε όλο το χρόνο, γιατί στην αρχή μπορεί να πει κανείς ότι δεν είχε το χρόνο. Είχε και δεν ήξερε, κύριε καθηγητά, δεν είχε το χρόνο και δεν ήξερε και δεν γνώριζε πώς θα εξελιχθεί η νόσος και τι προβλήματα θα δημιουργήσει. Κανένας μας δεν ήξερε βέβαια, να λέμε και την αλήθεια. Στην αρχή, ακόμα και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν δούμε το πότε κήρυξε την κατάσταση αυτή σε πανδημία, θα αντιληφθούμε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι η κατάσταση είχε αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό και στην αρχή μπορεί κανείς να πει ότι δεν το ήξερε. Όταν όμως σε γειτονικές χώρες έβλεπε το τι συνέβαινε, όπως είχαμε το παράδειγμα της Ιταλίας, μπορούσε να προετοιμαστεί κατάλληλα και μάλιστα όταν είχε και την εμπειρία της Κίνας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία, μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιήσει τα ίδια ακριβώς εργαλεία, ενισχύοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, αναπτύσσοντας δημόσιες δομές, αυξάνοντας τον έλεγχο με κλιμάκια του ΕΟΔΗ που θα δρούσαν στην κάθε γειτονιά, στο κάθε εργοστάσιο, ανοιχνεύοντας τους ανθρώπους που ήταν φορείς ή νοσούσαν από τον κορονοϊό, αναπτύσσοντας δομές όπου θα φιλοξενούνταν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, γιατί κακά τα ψέματα. Λέμε απομόνωση του ασθενούς. Τι απομόνωση σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη να έχουμε όταν μια τετραμελής, πενταμελής οικογένεια ζει σε ένα διαμέρισμα 50 και 60 τετραγωνικά μέτρα. Αναγκαστικά θα νοσήσει όλη η οικογένεια. Άρα λοιπόν θα έχουμε ενδοοικογενειακή διασπορά του ιού. Και επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε, κύριε καθηγητά, και μας αναλύετε, αλλά επειδή από την άλλη είναι χρόνος δελτίου και μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να σας θέσω λίγο κάποια ερωτήματα. Πώς εξελίσσεται η νόσος? Βλέπετε ότι θα έχουμε και τέταρτο κύμα πανδημίας? Ο ιός ήρθε και θα παραμείνει. Όσον αφορά το κύριο όπλο που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται κατά του ιού, που είναι ο εμβολιασμός, να πούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν γίνει 1.340.000.000 περίπου εμβόλια, αυτά είναι χτεσινά στοιχεία, και αυτό αντιστοιχεί σε 17 δόσεις εμβολίου για κάθε 100 ανθρώπους. Πάμε καλά δηλαδή στο κομμάτι του εμβολιασμού παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, αριθμητικά? Όχι, βέβαια. Καθόλου καλά δεν πάμε. Είμαστε σε πολύ άσχημη θέση και θα σας εξηγήσω γιατί είμαστε σε πολύ άσχημη θέση. Η χώρα μας βρίσκεται τρίτη από το τέλος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε λίγο πάνω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Όλες οι άλλες χώρες είναι καλύτερα όσον αφορά το θέμα του εμβολιασμού του πληθυσμού τους. Δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε τα εμβόλια, κύριε καθηγητά, ή υπάρχει κάποιος λόγος και οφείλεται, κύριε, στο διαδικαστικό κομμάτι και στην διοργάνωση της χώρας μας στο κομμάτι του εμβολιασμού? Η αγορά των εμβολίων γίνεται κεντρικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διάθεσή τους γίνεται στο κάθε κράτος ξεχωριστά ανάλογα με τον πληθυσμό του. Αυτό που είναι σημαντικό και θα πρέπει να τονίσουμε είναι η διάθεση των εμβολίων από τις φαρμακοβιομηχανίες. Για πρώτη φορά η ανθρωπότητα έζησε αυτό που ζούμε με τον κορονοϊό όσον αφορά τη δημιουργία του εμβολίου. Άρθηκαν μια σειρά από εμπόδια προκειμένου ταχύτατα να βγει το εμβόλιο στην παραγωγή. Οι φαρμακοβιομηχανίες χρηματοδοτήθηκαν παχυλότατα από όλα τα καπιταλιστικά κράτη προκειμένου να δημιουργήσουν το εμβόλιο. Οι φαρμακοβιομηχανίες όμως, παρότι χρησιμοποίησαν την τεχνογνωσία, την τεχνολογία αλλά και τα χρήματα χρηματοδότησης της έρευνας για τη δημιουργία του εμβολίου και τα χρήματα προαγοράς των εμβολίων από τα κράτη, παρόλα αυτά οι ίδιες έχουν τη διάθεση
της πατέντας, ήδη έχουν τον τρόπο παραγωγής, τον τόπο παραγωγής, την ποσότητα παραγωγής, την διάθεση του εμβολίου ανάλογα με την τιμή που οι ίδιες θα καθορίσουν συγκριτικά με ποια, σχετικά με ποια χώρα διαπραγματεύονται την τιμή. Και αυτό το συμβόλαιο το έχει υπογράψει σε κεντρικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ισχυρά κράτη της Ευρώπης, στέκονται πίσω και από αυτή ακόμα τη διαδικασία που πολλά εισαγωγικά μπορούμε να του βάλουμε, άρσης της πατέντας του εμβολίου. Και αυτό γιατί, τα κέρδη είναι τεράστια που αυτά τα, αυτές οι φαρμακοβιομηχανίες θα αποκομίσουν και μάλιστα στην πίτα των κερδών εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει ποσοστά που αγγίζουν 10 με 20% περίπου από τα κέρδη που θα έχουν οι φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες επιδοτήθηκαν από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κύριε καθηγητά, και κλείνοντας, επειδή είναι και η ειδικότητά σας, πόσο θα αλλάξει η εικόνα επιδημιολογικά με το άνοιγμα των σχολείων? Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, βλέπουμε την κυβέρνηση να καλλιεργεί το κλίμα της ατομικής ευθύνης. Ενώ είχε όλο το χρονικό διάστημα των πολλών μηνών, πάνω από έτος, να μπορέσει να αναδιατάξει τα σχολεία έτσι ώστε να έχουμε λίγους μαθητές σε κάθε τάξη, άρα να έχουμε και μικρότερη διασπορά μέσα στα σχολεία. Ενώ είχε όλο το χρονικό διάστημα να μπορέσει να δημιουργήσει κλιμάκια προσλαμβάνοντας προσωπικό, κλιμάκια του ΕΟΔΗ, τα οποία θα έχουν την ευθύνη τους συγκεκριμένες σχολικές μονάδες να επιτηρούν την διασπορά του ιού, δυστυχώς δεν τα έχει πράξει αυτά. Και άφησε στο έλεος του κορονοϊού τα σχολεία και μάλιστα στην εναπόθεση της όλης κατάστασης την ατομική ευθύνη. Συλλογική ευθύνη του κράτους είναι να μπορέσει να ελέγξει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι η πανδημία. Συλλογική ευθύνη του κράτους είναι να είχε οργανώσει τις δομές του έτσι ώστε συγκεκριμένες ομάδες του ΕΟΔΗ να επιτηρούν συγκεκριμένο αριθμό σχολείων καθημερινά για να μπορέσουμε να έχουμε και τον έλεγχο της πανδημίας και τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Το χρονικό διάστημα λειτουργίας των σχολείων. Για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το θέμα αυτό ακόμα καλύτερα και να φωτίσουμε ακόμα καλύτερα το θέμα της πολιτικής επιλογής της πολιτείας όσον αφορά το πώς θα διαχειριστεί την πανδημία του κορονοϊού, έχουμε το ζήτημα των εμβολιασμών των νησιών, όπου εδώ προκειμένου να διασφαλιστούν τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων και των διαφόρων τουριστικών γραφείων, έχουν αποψηλώσει, αποστελεχώσει δημόσιες δομές προκειμένου να σταλούν εργαζόμενοι να καλύψουν τα εμβολιαστικά κέντρα των νησιών αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μέσα στο Σαββατοκύριακο στάλθηκε έγγραφο από την ΥΠΕ στον Συνδιοίκηση Νοσοκομείου Παπαγεωργίου προκειμένου να αντλήσει από αυτό το υποστελεχωμένο νοσοκομείο, από αυτό το νοσοκομείο που έχει περιορίσει τα χειρουργία του στο ελάχιστο δυνατό, μόνο στα επείγοντα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, ζητά το κράτος να πάρει νοσηλευτές προκειμένου να στελεχώσει τα εμβολιαστικά κέντρα. Και αυτό γιατί το κάνει? Για να μπορέσει να εξασφαλίσει, να διαφυλάξει τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων και των μεγάλων τουριστικών γραφείων. Δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για την δημόσια υγεία. Δεν εστιάζει στην υπεράσπιση της δημόσιας υγείας. Μάλιστα, όλα τα μέτρα, κύριε καθηγητά, αν είχαμε περισσότερο χρόνο να τα αναλύαμε... Θα έχουμε τη δυνατότητα διαζώσεις να κάνουμε μια εκπομπή που πραγματικά έχετε πολλά και ενδιαφέροντα να μας πείτε. Άλλωστε ξέρουμε και την δουλειά σας και το επίπεδο που αναπτύσσεται την ιατρική και την νεογνωλογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς.